Πάμε πρώτα να δούμε και να ακούσουμε την μητέρα της 13χρονης κοπελίτσας, του 13χρονου κοριτσιού, για τον 45χρονο που πήγε να αρπάξει το παιδί της. Την είχε παρενοχλήσει ξανά, λέει η μητέρα. Πάμε να δούμε το τι ακριβώς δηλώνει και για μία ακόμα φορά ξαναλέμε. Η επικινδυνότητα είναι στα ύψη. Οι πολίτες νιώθουν απροστάτευτοι. Παρακαλώ να ακούσουμε. Τόσο άρχισε με το «γεια σου κούκλα, πού πας». Δηλαδή την πλησίασε και την είπε «γεια σου κούκλα». Στο πιο χιδαίο πράγμα που θα μπορούσε να πεις, ας πούμε, σε ένα 12χρονο παιδί. Η κόρη μου δεν του απάντησε. Της έλεγε «θες να σε πάω κάπου, μπες μέσα». Του είπε «όχι, ευχαριστώ», φύγε. Και συνέχισε, ξέρω εγώ, να κάνει πετάλι εκεί. Μετά αυτός έγινε επιθετικός, γιατί της είπε «μπες μέσα τώρα, μπες μέσα, να σε βάλω εγώ», χτυπούσε το χέρι στο τιμόνι, από τα νεύρα του, που δεν έμπαινε μέσα το παιδί. Ήταν από ό,τι μου είπε η κόρη μου και είχε πει, ήταν λίγο μεστισμένος, γιατί λογικά αυτός την έβλεπε από την πλατεία του. Η κόρη μου όταν ερχόταν σπίτι, ήταν ήδη σε ανοιχτή ακρόαση με μια φίλη της. Την όλη ώρα που γινόταν αυτή η κατάσταση, που αυτός ο άνθρωπος της έλεγε να μπει μέσα στα μάξι του, της έλεγε να κάνει πράγματα, η φίλη της άκουγε. Ήταν σε φάση «πες μου, νομίζεις ότι πρέπει εγώ να καλέσω τώρα την αστυνομία, να το πω στον μπαμπά μου, να το πω στη μαμά μου». Ήταν δηλαδή ήδη, ήταν μια σκέψη, κάτσε να δούμε τι θέλει αυτός και πού το πάει. Μέσα στο μυαλό της σκεφτόταν το τι θα κάνει, ποια είναι η επόμενη κίνηση. Ήταν το κεφάλι της πίσω και αφού είδε ότι αυτός μπήκε μέσα στο μονόδρομο και την ακολούθησε, είδε ότι το άλλο ζευγάρι σταμάτησε με τα μάξι του, δηλαδή είδε στην ουσία το αυτοκίνητο που ερχόταν πάνω τους, σταμάτησε. Και σου λέει «θα τους προλάβω πριν στρίψουν», σκέφτηκε να τους προλάβει και να ζητήσει βοήθεια. Και στην ουσία αυτό ακριβώς έγινε. Σταμάτησε το ζευγάρι, βγήκε έξω αλαφιασμένο. Η γυναίκα αμέσως πήρε την πινακίδα, πήραν τηλέφωνο την αστυνομία, την περιγυρίσανε και οι υπόλοιποι κάτοικοι μετά και έτσι τράπηκε σε φυγή. Μου είχες πει ότι την είχε ξαναπαρακολουθήσει και είχε προσπαθήσει να την προσεγγίσει και πριν πόσο καιρό περίπου? Ένα-ενάμιση μήνα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τότε ήταν με τα πόδια η κόρη μου και την πλησίασε στην περιοχή που είναι η γέφυρα και πάλι στον ίδιο κεντρικό δρόμο. Της μίλησε τότε, της είπε και που πας και θα πας για ύπνο τώρα και τι θα κάνεις και μπες να σε πάω εγώ και θα κινηθείς τώρα εσύ. Και ο τέλος η κόρη μου θύμωσε τότε, του είπε πήγαινε άνθρωπε μου τραβά στο δρόμο σου και σε μη είχε κάτι τέτοιο του είχε πει. Αυτός πηγαίνει λίγο πιο πάνω, κάνει αναστροφή και έχετε πάρει πάνω της. Η κόρη μου εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε απλά να μπει μέσα προς τα στενάκι. Οπότε και έτσι την έχασε αυτός. Αυτός ο άνθρωπος απλά ψαχνόταν μάλλον να βρει ένα θύμα, γιατί το έχει ξανακάνει αυτό και σε άλλο ανήλικο κορίτσι, το έχει ξανακάνει αυτό και σε ένα ενήλικο κορίτσι. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, ο άνθρωπος έψαχνε θύμα. Μάλιστα. Ναι, όπως φαίνεται, ο συγκεκριμένος 45χρονος είχε βάλει στο μάτι το 13χρονο κορίτσι, γιατί ακούσαμε και τη μητέρα ότι πριν ένα μήνα πάλι την είχε παρενοχλήσει. Το θέμα είναι πόσα άλλα παιδιά είχε βάλει στο μάτι ο συγκεκριμένος, και αυτό είναι το οποίο ελέγχει και εξετάζει η ελληνική αστυνομία. Και σίγουρα δεν θα είναι μόνο οι 13χρονοι. Να πούμε ότι στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθεί, οδηγήθηκε ο 45χρονος. Mm. Ο οποίος, ξαναλέμε, προσπάθησε να αρπάξει το 13χρονο κορίτσι στη Ραφίνα. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αρνηθεί ότι πήγε να αρπάξει το παιδί. Και, ξαναλέμε, περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί από τον εισαγγελέα. Ξαναλέμε, του έχει ασκηθεί δίωξη για παρενόχληση ανηλίκου και απόπειρα αρπαγής ανηλίκου. Και φυσικά να θυμίσουμε ότι είχαν βρεθεί και τα χάπια, τα υπνοτικά μέσα στο αυτοκίνητο.